Να πω καταρχήν ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να βαθύνει αλλά και να εντείνει τη διαχρονική, έστω και με διακυμάνσεις, ανάλογα φυσικά και με την ένταση της ταξικής πάλης, διαχρονική αντεργατική πολιτική στον τομέα της λαϊκής στέγης. Γιατί ποτέ δεν υπήρξε και δεν μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή στεγαστική πολιτική για τα λαϊκά στρώματα ε, σε, μια, σε, σε μια, καπιταλιστική κοινωνία. Αξιοποιεί για το σκοπό αυτό το σημερινό νομοσχέδιο από τη μια την υπάρχουσα απαράδεκτη κατάσταση με την έλλειψη στέγης, ιδιαίτερα στα νεότερα ζευγάρια και γενικότερα με τα πανάκριβα ενίκια για τις λαϊκές οικογένειες, για τους νέους, για τους φοιτητέ και φυσικά από την άλλη το ίδιο νομοσχέδιο πατάει πάνω στα συντρίμνια της στεγαστικής πολιτικής που απέμειναν από τη διάλυση εδώ και μια δεκαετία βέβαια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, μια διάλυση εν ψυχρό κυριολεκτικά στην οποία συνήργησαν η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πάνω σε αυτά τα συντρίμνια τώρα, αφενός με τα πιο σύγχρονα είναι αλήθεια μέσα και μεθόδους της αντιλαϊκής πολιτικής, αυτά που, όπω είπε ο αρμόδιος υπουργό εφαρμόζονται και γίνονται σε όλη την Ευρώπη, και αφετέρου με εκείνα τα παμπάλαια, φθαρμένα και επικίνδυνα για το λαό επικίνδυνα υλικά του κέρδους των μεγαλοεργολάβων όπως και της εμπορευματοποίησης μια βασικής ανθρώπινης ανάγκης τις ανάγκες για κατοικία, γιατί είναι μια βασική ανθρώπινη ανάγκη. Σήμερα, με όλα αυτά λοιπόν, επιχειρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να οικοδομήσει το καινούριο αντιλαϊκό οικοδόμημα της στεγαστικής της πολιτικής, ένα οικοδόμημα που αναμένεται να δώσει και δίνει ήδη, όπως ακούσαμε και στους φορείς, πολύ μεγάλη χαρά, και στους κατασκευαστικούς ομίλους, αλλά και στις τράπεζες, που επιδιώκουν, λέει, και επιθυμούν τη διεύρυνση, όπως είπε, της περιμέτρου α, της εφαρμοσόμενης πολιτικής. Μετρημένο βέβαια, ο κύριος Υπουργό χθες, μετρημένος, παραδέχτηκε την απουσία οποιασδήποτε κρατικής στεγαστικής πολιτικής την τελευταία ετία θα πω εγώ, και ομολόγησε ότι το νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει συνολικά το ζήτημα, παρά είναι μονάχα μια νέα αρχή, όπως είπε, καθώς, όπως είπε, χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν δυνατότητες να καλύψουμε όλους όσους θα είχαν ανάγκη. Δεν υπάρχουν δυνατότητες. Και μιλάμε τώρα για ένα οξυμένο κοινωνικό πρόβλημα και για μια βασική βασικότατη ανθρώπινη ανάγκη. Αυτήν, όπως είπαμε, τη στέγης. Βέβαια, στο σύστημα που ζούμε, έχουμε μάθει πια καλά ότι όταν πρόκειται για τις ανάγκες του λαού, οι δυνατότητες είναι πάντα μικρές και περιορισμένες. Ενώ όταν πρόκειται για το κεφάλαιο, τότε οι δυνατότητες είναι μεγάλες και απεριόριστες. Σήμερα λοιπόν, σήμερα, που το εμπόρευμα κατοικία έχει αυξημένη τιμή και είναι περιζήτητο, και άρα υπόσχεται υψηλά κέρδη για τους καπιταλιστές, είτε είναι εργολάβοι αυτοί, είτε τραπεζίτες. Σήμερα λοιπόν, μέσα σε αυτό το τοπίο έρχεται η κυβέρνηση και παρεμβαίνει νομοθετικά, προκειμένου να διευκολύνει ποικιλότροπα αυτήν τη διαδικασία της κερδοφορίας. Γιατί αυτή είναι η ουσία του νομοσχεδίου. Και για να μην δημιουργεί μάλιστα και πολλές προσδοκίες στο λαό, πετάει και ένα ξερό δεν υπάρχουν δυνατότητες να καλύψουμε όλους όσους θα είχαν ανάγκη, επιδιώκοντας ουσιαστικά να διαχειριστεί τις πιο ακραίες περιπτώσεις της στεγαστικής φτώχειας και της εξαθλίωσης. Με την ίδια ακριβώς αντιδραστική λογική είναι διαρθρωμένο και το τμήμα του νομοσχεδίου το οποίο αναφέρεται στη στεγαστική αποκατάσταση των πυρόπληκτων από την τραγωδία Παύλα Έγκλημα στην περιοχή Μάτι. Θα έλεγε λοιπόν κανείς πως το νομοσχέδιο περισσότερο κοιτάει προς την αγορά ακινήτων, το real estate και τα συμφέροντα των κατασκευαστικών ομίλων και των τραπεζών και λιγότερο στις πιεστικές στεγαστικές ανάγκες των λαϊκών οικογενειών και των νέων ανθρώπων και ζευγαριών. Ας τα δούμε όμως όλα αυτά στα πιο χαρακτηριστικά άρθρα αυτού του νομοσχεδίου. Καταρχάς, ως προς το πρόγραμμα «Σπίτι μου» και τα άρθρα 3 και 4. Τα 375 εκατομμύρια με τα οποία κοστολογείται αυτό το πρόγραμμα προέρχονται αποκλειστικά από τον κουμπαρά του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος είχε γύρω στα 2,5 εκατομμ... δισεκατομμύρια ευρώ κάποια στιγμή. Πρόκειται δηλαδή και αυτά τα 375 εκατομμύρια για τις εισφορές των ίδιων των εργαζομένων πρόκειται για τον υδρότα τους, για τον κόπο τους, για το αίμα του. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα πρόγραμμα δανειοδότησης το οποίο πρωταρχικά επιδιώκει να εξασφαλίσει τον πιστοτή, δηλαδή την τράπεζα στην αγορά ενός σπιτιού, κάτι άλλωστε που παραδέχτηκε ευθαρσός χθε και ο ίδιος ο, ο αρμόδιος Υπουργός. Έτσι όμως με τον τρόπο αυτό μένουν εκτός αυτού του στεγαστικού προγράμματος ξέρετε πόσοι, όλοι οι άνεργοι, όλοι οι μερικώς απασχολούμενοι καθώς και όλοι όσοι αμείβονται με τον κατώτερο μισθό. Δηλαδή μένει εκτός η πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού της χώρας. Αυτή η πλειοψηφία στην οποία ε, υπάρχει και η, το, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα ε, στεγαστικής αποκατάστασης. Πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο τώρα, που τίτλοφορείται «Κοινωνική αντιπαροχή». Και το άρθρο 5. Το ότι με αυτά τα δάνεια για κατοικία επιδιώκεται, όπως είπαμε, να αναθερμανθεί και να επιταχυνθεί το εμπόριο γης και κατοικίας, γιατί αυτός είναι ο κύριος στόχος, φαίνεται και με αυτό το άρθρο 5, όπου το κράτος κάνει συμφωνία με κατασκευαστικούς ομίλους, που ναι μεν, θα διευρύνουν το αντικείμενο της προσφοράς στέγης με τη λεγόμενη κοινωνική αντιπαροχή, ένας απολύτως άστοχος ορισμός, στην ουσία όμως δεν είναι τίποτα περισσότερο από την εξασφάλιση χαμηλότερου κόστους κατασκευής για τον ιδιοκτήτη γης και βεβαίως εξασφαλισμένη, απολύτως εξασφαλισμένη κερδοφορία για την συνέχεια. Εδώ φυσικά υπάρχει σαφή, σαφέστατη σύμπραξη δημόσιου φορέα με ιδιώτες, κατασκευαστικές εταιρείες και ομίλους, οι οποίοι θα έχουν ως υποχρέωση με δικά τους έξοδα να ανεγύρουν κτίρια σε αδόμητα κινητά του δημόσιου φορέα και θα, βεβαίως, θα τα εκμεταλλεύονται αυτά για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβασή τους. Δεν υπάρχει πουθενά κάποια ρητή πρόβλεψη για την ε, διάρκεια αυτών των συμβάσεων. Και επιπλέον έχουν, μέσα στο νομοσχέδιο, και επιπλέον έχουν υποχρεώσει να εκμισθώνουν μέρος ε, αυτού του ακινήτου σε τρίτους. Πέρα από το προφανές, ότι δηλαδή ουσιαστικά παραχωρούνται κτίρια ή ακίνητα του δημόσιου φορέα, προκειμένου να τα εκμεταλλευτεί ένας ιδιώτης, αυτό είναι το προφανές, το προφανέστατο, τίθενται και ορισμένα επιπλέον ζητήματα. Όπως, ο Πώς θα τα μαζεύει και πώς θα τα διαθέτει αυτά τα ακίνητα στις εταιρείε, Με ποια κριτήρια εννοούμε και με ποιες προϋποθέσεις. Πώς εξασφαλίζεται η παροχή κοινωνικής κατοικία από τον ιδιώτη. Δεν εξασφαλίζεται φυσικά, αφού μόνο μέρος του ακινήτου υποχρεώνει να εκμισθώνει αυτός. Ποια είναι τέλος πάντων αυτά τα αντικειμενικά κοινωνικά κριτήρια επιλογής των δικαιούχων μισθωτών. Και εκεί πέρα όπου αναφέρεται ότι υπάρχει περίπτωση ένα δομημένο κτίριο, ένα κτίριο να κατεδαφιστεί. Θα θέλαμε περισσότερες διευκρινήσεις. Στο άρθρο 6, το ποσοστό που θα εκμισθώνουν αυτοί οι ιδιώτες, οι κατασκευαστικές εταιρείες δηλαδή, οι μεγαλοεργολάβοι, που αυτή για κοινωνικές κατοικίες κυμαίνεται από το 30% έως το 60% των οριζόντιων ιδιοκτησιών. Παραχωρούνται δηλαδή σε ιδιώτες ακίνητα τα οποία μια χαρά μπορούν να τα εκμεταλλευτούν, το υπόλοιπο τμήμα του εννοείται, για να φτιάξουν όπω λέει και το ίδιο το νομοσχέδιο, εμπορικά κέντρα για παράδειγμα. Σε βάρος βέβαια τη δημόσια περιουσία. Και τέλο πάντων αυτό το εύλογο εργολαβικό κέρδο πώ προσδιορίζεται, Ποιο είναι κατά την άποψη τη κυβέρνηση αυτό το εύλογο εργολαβικό κέρδο σε ποσοστό. Έτσι, για Υπάρχει αυτή η απορία γιατί ξέρετε αυτή η ασάφεια μας θυμίζει εκείνη την περιβόητη δημιουργική ασάφεια όπου όλα χωράνε ε, μέσα. Ποιο είναι αυτό το κέρδο τέλο πάντων που δεν θα προκαλεί και δεν θα ξεπερνά τα όρια. Πάμε στην αξιοποίηση των ιδιωτικών κατοικιών για κοινωνικές κατοικίε στο κεφάλαιο Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 8 ε, που αναφέρεται στο πρόγραμμα Εστία ένα πρόγραμμα εστία το οποίο υπήρχε για τη στέγαση μεταναστών οι οποίοι είχαν ετηθεί διεθνή προστασία. Με τη λήξη λοιπόν εκείνων των συμβάσεων προγραμμάτων θεσπίζεται νέο πρόγραμμα για την εκμετάλλευση εκείνων των ακινήτων που μένουν κενά. Καταρχήν, καταρχάς μάλλον υπάρχει ένα ερώτημα για το πού μένουν ή το πού θα μένουν οι μετανάστες οι οποίοι έμεναν σε αυτά τα διαμέρισματα. Πού βρίσκονται τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι εξαφανίστηκαν. Πέρα όμως από αυτό υπάρχουν και τα εξή ζητήματα. Αφορά σε ηλικίε 25 έως 39 δικαιούχου κοινωνικών προγραμμάτων. Εδώ είναι δεδομένο ότι πέρα από τον ηλικιακό περιορισμό και ξέρετε υπάρχουν και το ξέρετε φυσικά υπάρχουν και ευάλωτα νοικοκυριά που είναι έξω από αυτές τις, τις ηλικίε ή και νεότερες ηλικιακές ομάδες, φοιτητέ, για παράδειγμα που είναι συνήθως κάτω από 25 ετών που δεν μπορούν να επαχθούν σε αυτή τη διάταξη Εκείνοι τελικά οι δικαιούχοι αυτών των κοινωνικών επιδομάτων, του ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματο, για παράδειγμα, αυτοί οι δικαιούχοι είναι ελάχιστοι τελικά. Αφού και τα κριτήρια υπαγωγή σε αυτό το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι πολύ μειωμένα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και μια διατύπωση για τι κοινωνικέ ε, κατοικίε, αυτή η διατύπωση, μάλλον για τι κοινωνικέ κατοικίε, υπόκειται και αυτή στην κατηγορία της ε, δημιουργικής ασάφειας, ας, ας μου επιτραπεί, ε, από τη στιγμή που δεν περιλαμβάνεται, και δεν περιλαμβάνεται, και δεν είναι βέβαια, το έχει ξεκόψει η κυβέρνηση αυτό, ε, δεν περιλαμβάνεται στα σχέδιά της ε, η δημιουργία κάποιου δημόσιου φορέα κοινωνικής ε, κατοικίας. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από πουθενά. Στο άρθρο 9... Επιδοτούνται ιδιώτες ιδιοκτήτες προκειμένου να τα να ανακαινήσουν και στη συνέχεια να ενοικιάσουν ένα κινητό τους για τρία χρόνια. Εδώ πρέπει πρώτα πρώτα να πούμε ότι δεν τίθεται κανένας μα κανένας περιορισμός για την τιμή του ενοικίου αυτής της κατοικία. Τα χρήματα μάλλον είναι λίγα. Με 10.000 ευρώ δεν νομίζω ότι κάνεις και καμιά σοβαρή ανακαίνιση ε, γιατί οι πραγματικές ανακαινήσεις χρειάζονται στις περισσότερες περιπτώσεις ένα στεγαστικό δάνειο για να την κάνει κάποιος. Πάμε στα άρθρα 10 και 11. Ε, από την στιγμή που στο, στην ε, αντίληψη της κυβέρνησης αλλά και των υπολείπων κομμάτων των αστικών η γη και η κατοικία δέχεστε ότι μπορεί να είναι εμπόρευμα, τότε το κράτος με τις διατάξεις αυτού του άρθρου ε, εξασφαλίζει για τον εαυτό του το ρόλο ενός ακόμα κτηματομεσίτη και τίποτα περισσότερο. Η αξιοποίηση των κρατικών ακινήτων δεν είναι αποτέλεσμα ευαισθητοποίησης απέναντι σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, ε, αλλά στην πραγματικότητα είναι προσφορά στις επενδύσεις των ε, κατασκευαστικών ομήλων. Στο άρθρο 12, με την διάθεση και την, με τη συγκέντρωση μάλλον της γης και με τη διάθεσή της στο κεφάλαιο, επιδιώκεται ένα καθαρό πεδίο, ένα ακόμα καθαρό πεδίο επιχειρηματικής δράσης, αυτά για, για τα όσα περιέχονται στο άρθρο 12. Στο άρθρο 13 έχουμε να σημειώσουμε το εξή. Αρκετές φορές υπάρχουν ορισμένοι έλεγχοι οι οποίοι πράγματι θέλουν χρόνο για να εγκριθούν οι απαλωτριώσεις κρατικών ακινήτων υπέρ επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αφορά κυρίως ομίλους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατασκευαστικούς ομίλους, τουριστικούς. Ε, λοιπόν, με το άρθρο αυτό, με το άρθρο 13, όλες αυτές οι διαδικασίες επιταχύνονται αφού ουσιαστικά καταργούνται οι έλεγχοι οι οποίοι οφείλουν να υπάρχουν στα άρθρα από το 14 μέχρι το 20 που αφορά την αποκατάσταση των πυροπλήκτων στο μάτι και με αυτό θα ολοκληρώσω τη σημερινή τοποθέτηση. Το πρώτο που έχουμε να πούμε είναι ένα συμπέρασμα βέβαια που δεν αφορά μονάχα τους πυρόπληκτους στο μάτι, αφορά όλους τους πυρόπληκτους σε όλη τη χώρα, αφορά όλους όσους έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Η αποκατάσταση λοιπόν όλων αυτών των ανθρώπων, όπως και των πυροπλήκτων στο μάτι, καρκινοβατή, εδώ και περισσότερο από τέσσερα χρόνια. Και δεν είναι μόνο οι χίλες ενστάσεις, οι οποίες μάθαμε σήμερα ότι υπάρχουν για το πολεοδομικό σχέδιο. Γενικά, τα αντανακλαστικά του κράτους, σε αυτές τις περιπτώσεις, αποδεικνύονται ε, αρκετά δυσκίνητα. Ε, σε κάθε περίπτωση, αυτή όμως η δυσκινησία και οι καθυστερήσεις από την μεριά του κράτους, ε, δεν θεωρούμε ότι είναι Τυχαίες, εξυπηρετούν, εξυπηρετούν, αξιοποιούνται μάλλον καλύτερα, αξιοποιούνται για την ανασυγκρότηση και τη συγκεκριμένη περιοχή με κριτήριο όχι τι ανάγκε του λαού που μένει εκεί στην περιοχή τη Ανατολική Αττική, ε, ο οποίο η εμπαρόδο δεν διαθέτει ούτε καν νοσοκομείο και στι περισσότερε περιπτώσει δεν υπάρχει ούτε καν αποχέτευση και μιλάμε για μια έκταση που συνεχώς ε, πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός, τους, πληθυσμός της. Η... Το σχέδιο λοιπόν που υπάρχει, σχέδιο επιχειρηματικών ομίλων αλλά και σχέδιο κυβερνητικό... ...είναι η μετατροπή της ευρύτερης περιοχής αυτής της Ανατολικής Αττικής σε έναν ακόμα τουριστικό πόλο... ...ενταγμένο στο ρυθμιστικό σχέδιο της ε, Αττικής. Στην ουσία, κύριε. και κλείνω με αυτό και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, στην ουσία, στην ουσία παίρνει από αυτούς τους ανθρώπους την κατοικία και τους δίνει ένα διαμέρισμα και ξέρετε υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτούς τους δύο όρους σε όποιους μπορέσουν τελικά όταν και όποτε μπορέσουν να ενταχθούν μετά από όλη αυτή την περιπέτεια εκτός βεβαίως από όλα όσα πέρασαν εκείνο το τραγικό καλοκαίρι του 2018. Ευχαριστώ.